μεγάλες ρογμές, οι οποίες προκάλεσαν τον τρόμο σε διερχόμενους οδηγούς στο ύψος της κακιάς τροφής πριν τη Λιγκαριά, όπως ανέδειξε η Κρήτη TV, κινητοποίησε την αρμόδια διεύθυνση της περιφέρειας Κρήτης. Για τις ρογμές τρόμου, συνεργεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων έσπευσαν στο σημείο, ενώ με ειδικό υλικό έκλεισαν τις ρηγματώσεις, εικόνες που έκοβαν την ανάσα σε διερχόμενους οδηγούς. Έχουν παρουσιαστεί κάτι ρογμές, κάτι ανοίγματα στο δρόμο, σκασίματα, τα οποία τώρα με τη βροχή είναι επικίνδυνο να πάρουν πολύ νερό και να μεταγεννηθεί ο δρόμος. Οπότε θα βάλουμε ένα ειδικό καινούριο υλικό τώρα, ασφαλτοειδές, B2Crack λέγεται, το οποίο θα κρατήσουμε όσο μπορούμε, θα φράξουμε την ρογμή αυτή. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 8.30 το πρωί με άνδρες της τροχιάς του ΒΟΑΚ να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Στην περιοχή επικράτησε κυκλοφοριακή αναστάτωση, καθώς στο επίμαχο σημείο η κυκλοφορία διεξαγόταν για 3 ώρες από ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Να φτιαχτεί ο δρόμος προσωρινά μέχρι να φτιαχτεί ο καινούριος ΒΟΑΚ, αν γίνει ποτέ. Ρογμές έχει σχεδόν όλος ο βόρειος οδικός άξονας και αυτός έχει χρόνο ζωής όπως και οι άνθρωποι. Άμεσα θα ξεκινήσουν γεωτρήσεις στην περιοχή προκειμένου να φωτιστούν οι αιτίες πρόκλησης του φαινομένου ώστε να υπάρξει οριστική αποκατάσταση. Αυτό είναι τώρα κανένα χρόνο. Ήταν ένα χρόνο, είναι από μικρή, είχε ξεκινήσει από μικρή ρογμούλα. Ο κίνδυνος στις ρογμές αυτές είναι όταν μπει νερό και αρχίσει να φεύγει ο δρόμος. Εντάξει, στην παρούσα φάση δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Οι ειδικοί θα εξετάσουν μεταξύ άλλων αν μετακινούνται τα εδάφη, ώστε να υπάρξει και ανάλογη αντιμετώπιση, καθώς το κλείσιμο των ρογμών με ειδικό υλικό αποτελεί μια προσωρινή λύση. Αντίστοιχα προβλήματα με ρηγματώσεις καταγράφονται και σε άλλα σημεία του ΒΟΑΚ, κυρίως σε Χανιά και Ρέθυμνο. Σε ορισμένα σημεία έχουν παρουσιαστεί, κυρίως στα Χανιά, σας λέω, κάποιες τέτοιες ρογμές, οι οποίες ήδη ορισμένες έχουν επισκευαστεί. Άλλες θα επισκευαστούν, αλλά τις παρακολουθούμε και θα τις βάλουμε και στο πρόγραμμα. Συνεργεία της αρμόδιας διεύθυνσης της περιφέρειας Κρήτης δίνουν μάχη με το χρόνο για να προλάβουν χειρότερες καταστάσεις στην περίπτωση εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων στο νησί μας.